ξέρουμε όλοι ότι η κακοποίηση δεν έχει τέλος. Η κακοποίηση υπάρχει παντού. Άλλωστε κάθε μέρα την ακούμε και οι περισσότεροι άνθρωποι τη βιώνουν. Αυτό το θέμα αντιμετωπίζουμε. Το φαινόμενο που ξέρουμε ότι υπήρχε, υπάρχει δυστυχώς και μετά από τον κορονοϊό όλοι παρατηρήσαμε ότι έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή ζούμε με τα απόνερα μιας τέτοιας κατάστασης η οποία έφερε δυσκολίες σε κάθε οικογένεια, σε κάθε δύσκολη καμπή της ζωής που, ξέρετε, η κακοποίηση έχει τόσες πολλές μορφές που δεν μπορεί κανείς να μετρήσει και να πει έχουμε μόνο μία ιδιαίτερη κακοποίηση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά μετά το 2021, βλέπουμε μία έξαρση στα περιστατικά, στην συχνότητα των περιστατικών και στον αριθμό των περιστατικών και των καταγγελιών. Αυτό βέβαια δεν είμαστε σίγουροι αν οφείλεται σε αύξηση των περιστατικών σαν περιστατικά ή απλά σαν γνωστοποίηση των περιστατικών. Εικάζουμε ότι περισσότερος κόσμος μιλάει, περισσότερος κόσμος αναζητάει βοήθεια, περισσότερος κόσμος καταγγέλει και περισσότερος κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος στο να μιλήσει ακόμη και αν παρατηρήσει ότι κάτι συμβαίνει κοντά του. Και αυτό είναι πλέον, μετά από πολλά χρόνια εργασίας και δουλειάς και ευαισθητοποίηση του κόσμου και ενημέρωσης, ένα από τα κεκτημένα της κοινωνίας στην οποία ζούμε σήμερα, να μιλάμε περισσότεροι άνθρωποι για αυτό το φαινόμενο. Αυτό που βέβαια παρατηρούμε επίσης είναι ότι υπάρχει όξυνση του φαινομένου στη βιαιότητα των περιστατικών. Ακόμη και οι μορφές βίας βλέπουμε ότι είναι πιο έντονες, πιο συστηματικές και χρονικά συσσωρευτικές. Δηλαδή, μεγαλύτερη συχνότητα των περιστατικών. Είναι παράγοντες λοιπόν οι οποίοι μπορούν ουσιαστικά να οδηγήσουν και να επιφορτήσουν, να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικοί παράγοντες σε ένα φαινόμενο που ήδη υπάρχει, σε μια συνθήκη που ήδη υπάρχει, σε ανθρώπους που έχουν μάθει τη βία μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία και απλώς όλοι οι παράγοντες λειτουργούν επιβαρυντικά στο να εκδηλωθούν κάποια στιγμή με διάφορες μορφές. Δεν είναι μόνο η σωματική βία, αν και αυτή περισσότερο μας κινητοποιεί. Υπάρχει ψυχολογική βία, υπάρχει λεκτική, υπάρχει οικονομική, κοινωνική, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές βίας. Οτιδήποτε μας πιέζει, οτιδήποτε μας δημιουργεί δεσάρεστα συναισθήματα, έχει επανελειψιμότητα, έχει σκοπιμότητα και έχει δόλο, δηλαδή πρόκληση και επιθυμία να κακοποιήσω και να κάνω κάποιον να αισθανθεί άσχημα, είναι βία. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο ως μήνυμα έξω και ξεκάθαρα όταν αισθανόμαστε αυτό το συναίσθημα, ακόμη και αν δεν μπορούμε να το νοηματοδοτήσουμε έτσι, αν δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι βία, αν δεν αισθανόμαστε ότι δεχόμαστε βία, αλλά αισθανόμαστε τα συναισθήματά μας είναι κάπου εκεί. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να ακούσουμε και μαζί να βρούμε και τις λέξεις για να το περιγράψουμε και τους τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε. Η διαθεσιμότητά μας είναι 24ωρη, έχουμε τη γραμμή μας, οποιοδήποτε μπορεί, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή συμβαίνει κάτι έκτακτο να επικοινωνήσει μαζί μας. Στελεχωνόμαστε από εξειδικευμένο προσωπικό, άρτια καταρτισμένο να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση που υπάρχει, κάθε επικινδυνότητα, να αξιολογήσει την κατάσταση, να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις αρχές και συγχρόνως να υπάρξει εκεί για να ακούσει, να υποστηρίξει και να δούμε με ποιον τρόπο, ανάλογα με την εξατομικευμένη περίπτωση, θα παρέχουμε ένα πλαίσιο υποστήριξης, μια συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, ενδυνάμωση, για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, τα οποία επόμενα βήματα πάντοτε γίνονται με γνώμονα τη φωνή των ανθρώπων που έρχονται και μας ζητάνε υποστήριξη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι άνθρωποι να νιώθουν ότι έχουν φωνή, ακόμη και αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να επισκιαστεί, είναι δικοί τους. Είμαστε εδώ για να τους ακούσουμε, είμαστε εδώ για να τους ενδυμώσουμε και να θυμηθούν ότι η φωνή τους έχει όχι μόνο δύναμη και ισχύ, αλλά και δυνατό άκουσμα.